Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προβολή της εκδήλωσης. Αυτό το Σαββατοκύριακο 31 Αυγούστου και 1η Ιανουαρίου στο Θεατράκι της Ευαγγελίστριας του Ασφεντιού. Θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε μάλλον 150 με 160 χορευτές από διάφορα μέρη της Ελλάδος αλλά και της περιοχής μας. Με το πολύ σημαντικό στοιχείο ότι ο κάθε σύλλογος θα έχει την δική του παραδοσιακή ορχήστρα, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της διοργάνωσης, γιατί θέλουμε να έχουμε το ηχόχρωμα της περιοχής από ντόπιους καλλιτέχνες, οργανοπαίχτες, σε αντίθεση, δεν το κατηγορώ, απλά σε αντίθεση με άλλα φεστιβάλ τα οποία έχουν μία ορχήστρα και παίζει για όλες τις περιοχές. Εμείς επιμένουμε σε αυτό, κάτι το οποίο δυσκολεύει πολλούς συλλόγους, γιατί είναι και το οικονομικό κομμάτι το οποίο μπαίνει για να φέρουν τους μουσικούς μαζί, έξτρα από τους χορευτές. Το Σάββατο λοιπόν και την Κυριακή στο Θεατράκι της Ευαγγελίστριας θα συμμετάσχουν 8 σύλλογοι, 4 την μία μέρα και 5 την άλλη, και 4 την άλλη, απλά ο ένας θα είναι δύο φορές, θα παρουσιάσει δύο θέματα της Νάουσας. Να πούμε ότι είναι μία σύμπραξη και συγχρηματοδότηση του Δήμου της ΣΚΟΤ, του Τμήματος Πολιτισμού, αλλά και της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου Τμήματος Πολιτισμού. Και να σας πω βεβαίως και τους συλλόγους οι οποίοι θα λάβουν μέρος με την σειρά αλλά και κατά ημέρα. Θα ξεκινήσουμε το Σάββατο με την λαογραφική ομάδα Λακωνίας από την Σπάρτη. Στη συνέχεια ο Όμιλος Περιβάλλοντος και Πολιτισμού Νάουσας, η Αράπιτσα, ο οποίος την μία μέρα θα κάνει το έθιμο της Μπούλες, της Νάουσας, και την άλλη μέρα θα χορέψει τους χορούς από τον κάμπο της Νάουσας. Στη συνέχεια το Σάββατο συνεχίζουμε με έναν σύλλογο από την Αττική, από την Αθήνα, το Χόρευμα, με χορούς από την Νάξο, και θα κλείσει η μέρα του Σαββάτου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελιάς από το Δήμο Κιλελέρ, από την Λάρισα. Θα συνεχίσουμε την Κυριακή, όπου θα ξεκινήσει την βραδιά ο Μορφωτικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αντιμάχιας η Πρόοδος, με κάποιους χορούς από την ΚΟ. Στη συνέχεια ο Σύλλογος Ποντίων ΚΟ ο Ξενιτέας, με χορούς του Πόντου. Στη συνέχεια έχουμε τη χαρά για πρώτη φορά να συμμετάσχει ο Σύλλογος Νησίρου Διαβάτης, με χορούς από την Νήσιρο, ο οποίος είναι και η πρώτη φορά που βγαίνει εκτός Νησίρου. Έχουμε πάλι τον Σύλλογο από την Νάουσα και θα κλείσει με τον Σύλλογο Αρίων, με τους υπόλοιπους χορούς από την ΚΟΤ, τους οποίους έχουμε μοιράσει με τον Σύλλογο της Πρόοδου. Αυτά περιλαμβάνει το 7ο παραδοσιακό αντάμωμα. Να πούμε ότι το αντάμωμα εδώ και κάποια χρόνια έχει πάρει το όνομα της μεγάλης μας παραδοσιακής τραγουδίστριας και συμπατριώτησάς μας, της Άννας Αλικαραμπεσίνη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για την Άννα, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2018. Ευτυχώς πρόλαβε και ήρταν σε δύο ανταμώματα και τα είδε. Εδώ θα ήθελα να εξήρω πάρα πολύ το κομμάτι των εθελοντών που βοηθούν στην διοργάνωση, γιατί πραγματικά ένα τέτοιο διήμερο έχει πάρα πολύ δουλειά και από αρκετό καιρό πριν. Όπως και όλους τους χορηγούς μας, έχει βγει και ανάλογη αφίσα με τους χορηγούς. Πραγματικά μέλη του Αρίων αλλά και εθελοντές, ασφενδιανοί αλλά και από διάφορα χωριά της ΣΚΟ και μέρη της ΣΚΟ του νησιού μας βοηθούν πραγματικά πάρα πολύ, και πραγματικά είναι κάτι το οποίο μας δίνει μεγάλο κουράγιο για να συνεχίσουμε, και ήδη υπάρχουν σκέψεις για το επόμενο. Αυτό δεν το ξέρω, ότι θα βιντεοσκοπείται από το COS TV, ο οποίος είναι και ο χορηγός επικοινωνίας, είναι σίγουρο, αλλά προτιμούμε να μην βγει live, για να γίνει μία... Δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα, για να είμαι ειλικρινής, αλλά καλύτερα να πιστεύω να μην βγει live, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τα βίντεο και να τα ανεβάσουμε μετά στις σελίδες, έτσι ώστε να τα δουν και οι σύλλογοι, αλλά και ο κόσμος που δεν θα μπορέσει να είναι ή είναι εκτός COS. Να πω επίσης κάτι το οποίο έτσι παρέλειψα στην αρχή, ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, γιατί το αντάμωμα, παρόλο τις δυσκολίες που έχει περάσει και λόγω κορονοϊού και λόγω μιας ακύρωσης που είχαμε το 19, έχει πλέον καθιερωθεί στις συνειδήσεις πολλών ανθρώπων σε όλη την Ελλάδα. Έχουν μέχρι στιγμής συμμετάσχει περίπου γύρω στους 1.000 χορευτές, 900 με 1.000 χορευτές τους έχω υπολογίσει.
με δια τους συλλόγους που έχουν έρθει στα προηγούμενα 6 ανταμώματα. Πλέον θεωρείται μια διοργάνωση με πολύ καλό επίπεδο και μας ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό, και όπως επίσης και ότι όλοι έχουν να πούν ένα καλό λόγο για την φιλοξενία, για το νησί μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι πλέον και μέσα από τα social media ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη προβολή, και όλοι οι σύλλογοι που έρχονται γίνονται δημοσιεύσεις σε τοπικά μέσα ενημέρωσης για το ταξίδι τους και για τη συμμετοχή τους, και υπάρχουν στο αρχείο αυτά. Και πραγματικά μας χαροποιεί πάρα πολύ να ακούμε, έτσι μας δίνει κουράγιο να ακούμε πάρα καλά λόγια από ανθρώπους που έχουν έρθει ή που είναι εδώ και θα το ζουν, και για να συνεχίσουμε στα επόμενα. Αντιδήμαρχε, πρόκειται για το Αντάμον, είναι μια εκδήλωση, μια πολιτιστική εκδήλωση που δείχνει έτσι και την πολιτιστική κουλτούρα του νησιού μας, αλλά και το ότι ανταμώνει και με άλλους πολιτιστικούς και πορευτικούς συλλόγους. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο για να ενώσουν τις δυνάμεις και να υπάρχει αυτή η εξωστρέφη πολιτιστική. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Είναι ένα μουσικοχορευτικό αντάμωμα που ο κόσμος το αγαπά και το περιμένει κάθε χρόνο. Πιστεύω, διότι και εγώ τα προηγούμενα χρόνια το παρακολουθούσα εκεί ως θεατής και κάθε χρόνο βλέπουμε διαφορετικούς συλλόγους όπως και φέτος, ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά από το Σύλλογο Αρίωνα, ο οποίος κάθε χρόνο επιλέγει με τα κριτήρια που έχει να φέρνει, να προωθεί τον εσωτερικό τουρισμό, θα λέγαμε, διότι φέρνει κόσμο από όλη την Ελλάδα, δείχνοντάς μας τις πολιτιστικές τους παραδόσεις και δημιουργώντας έτσι ένα συνοθήλευμα με την κοακή παράδοση. Αυτό το μουσικό αντάμωμα, στη μνήμη της κυρίας Άννας Σαρής Καραμπεσίνης, νομίζω, όπως είπε και ο ίδιος, είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Βέβαια, θεωρώ ότι έχει αντάξιους συνεχιστές και αν όντως ισχύει αυτό που λένε ότι ίσως μας βλέπει από εκεί που βρίσκεται, θεωρώ ότι θα είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι και χαρούμενοι. Η Κος, λοιπόν, είναι ένα νησί το οποίο θα γεμίσει μουσικό άρωμα, παράδοση, καλλιτεχνική έκφραση, θα διαδώσει την πολιτιστική της κουλτούρα για άλλη μια φορά. Έτσι θα κλείσει και ο Αύγουστος, με τη συμμετοχή 8 συλλόγων, όπως είπε και ο κύριος Μαστόρος, εκ των οποίων οι 4 συλλόγοι θα είναι από την ΚΟ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο event για το οποίο χρειάζεται αρκετό τρέξιμο, αρκετή προσπάθεια και αρκετή θέληση. Όπως προαναφέρθηκε, θα έρθει για πρώτη φορά και η Νήσιρος, οπότε είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο όταν βλέπουμε με τα γειτονικά νησιά να υπάρχει η εξωστρέφεια. Εμείς θέλουμε, λοιπόν, ως τμήμα πολιτισμού να τοποθετηθούμε λέγοντας ότι είμαστε εδώ πάντοτε για να προάγουμε τον πολιτισμό και να στηρίζουμε τέτοιου είδους δράσεις και εκδηλώσεις. Είναι, λοιπόν, το 7ο αντάμωμα. Τους περιμένουμε όλους και τους καλεσμένους μας για να προσφέρουμε τη φιλοξενία όπως εμείς ξέρουμε, αλλά και όλους τους κόους οι οποίοι θα βρισκόμαστε στο θεατράκι της Ευαγγελίστριας από τις 8.30 και έπειτα μέχρι αργά. Να συμπληρώσω και εγώ σε αυτή την εδώ ότι τα ωφέλη πραγματικά για το νησί είναι αρκετά. Από τέτοιες διοργανώσεις γενικά. Πέρα από το διήμερο το οποίο καλύπτουμε εμείς σαν φιλοξενία, αρκετά άτομα και σύλλογοι έρχονται, ήδη από σήμερα έχουν ξεκινήσει και έρχονται κάποια άτομα, τα οποία είναι η έξτρα διανυκτερεύση, είναι δική τους υπόθεση. Όλα αυτά τα άτομα μένουν στην πόλη γιατί βολεύει η πόλη από την άποψη της μετακίνησης και να τους έχουμε όλους συγκεντρωμένους. Γνωρίζουν το νησί μας καλύτερα. Να γνωρίζουν το νησί μας. Ας πούμε, να σας πω ότι ο Σύλλογος από την Νάουσα θα έρθει με δικό του μίνι μπας και για αυτόν τον λόγο θέλει να γυρίσει το νησί και θα πάει και σε χωριά και σε άλλα μέρη της ΚΟ. Και οι άλλοι σύλλογοι, τα άτομα από τους συλλόγους, θα μου έχουν ήδη πει ότι έχουν κανονίσει και θα νοικιάσουν αυτοκίνητα. Θέλω να σας πω ότι δεν είναι ότι είναι συγκεντρωμένοι σε ένα σημείο. Οι άνθρωποι, ένα τριήμερο μέχρι τη Δευτέρα το βράδυ που θα φύγουν από εδώ με το πλοίο, θα δουν το νησί μας, θα επισκεφτούν μέρη του νησιού μας, να το πούμε και έτσι, θα χαλάσουν χρήματα στο νησί μας. Έτσι, δεν θα είναι κλεισμένοι μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Εκτός των άλλων, όσον αφορά το θέμα του παραδοσιακού χορού και της μουσικής, υπάρχουν και τα ωφέλη τα υπόλοιπα. Να πω επίσης ότι
για το αντάμωμα, ότι το αντάμωμα το δεν, κάνουμε, δεν στέλνουμε προσκλήσεις σε συλλόγους. Το αντάμωμα δημοσιοποιείται περίπου μέσα στο Μάιο, στο χειρότερο αρχές Ιουνίου, και διάφοροι σύλλογοι από την Ελλάδα στέλνουν δήλωση ενδιαφέροντος. Έτσι. Φέτος είχαμε περίπου στις 15-17, αν θυμάμαι καλά, δηλώσεις συμμετοχής. Άρα το ενδιαφέρον είναι σε υψηλό επίπεδο. Ναι. Είχαμε φτάσει, Μαρία, και πριν από τον κορονοϊό, είχαμε γύρω στις 35 δηλώσεις συμμετοχής από την Ελλάδα. Με τον κορονοϊό, τα οικονομικά των συλλόγων έχουν κάποια δυσκολία. Από ό,τι είδαμε πέρσι και φέτος, τα πράγματα έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, γιατί οι σύλλογοι λειτουργούν πλέον κανονικά. Και πραγματικά μας χαροποιεί κάθε χρόνο, το οποίο είναι βέβαια πάρα πολύ κουραστικό και πολύ δύσκολο να κάνουμε τις επιλογές και να φέρουμε συλλόγους οι οποίοι δεν έχουν ξανάρθει στο αντάμωμα, αλλά και να καλύψουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας και να δούμε διάφορες παραδόσεις και να τα απολαύσει ο κόσμος πολίτης και ο επισκέπτης που θα έρθει το Σαββατοκύριακο στην Ευαγγελίστρια.